κοινωνικών δικτύων με σχετικά μικρή διείσδυση στις ορεινές περιοχές, η οποία θα προσπαθήσουν να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν τάσεις διαφοροποίησης της οικονομίας προς τον τουρισμό και άλλες. Και άλλους κλάδους, υπάρχει μια σταθερή πληθυσμιακή εξέλιξη, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Όσον αφορά το στόχο του περιβάλλοντος, τους τρεις ειδικούς στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα, στην Ελλάδα έχουμε μια σχετικά χαμηλής έντασης γεωργία που δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους, εφαρμόζουμε φιλικές πρακτικές καλλιεργητικές, έχουμε σχετικά μικρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά έχουμε σημαντικές απολύσεις νερού. Παρά τις προσπάθειες του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και των βιολογικών έργων. Για την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ανανέωση και την ισορροπία ισχύως στην αγροτική αλυσίδα, πράγματι απασχολείται ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού, 15%. Υπάρχει μια σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ. Το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, αν και μικρό, είναι συγκρίσιμο. Ένα σημαντικό μέρος του ζωικού κεφαλαίου βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά το εργατικό δυναμικό παρουσιάζει σημαντικές τάσεις γύρανσης. Μικρό ποσοστό σχετικά επαγγελματιών. Μικρά ποσοστά παραγωγών με βασική πλήρη κατάρτιση, χαμηλή η συμβολή της μεταποίησης, όπως είδατε στο διάγραμμα, μεγάλο ποσοστό με μικρές επιχειρήσεις και μικρό οικονομικό μέγεθος εκμεταλλεύσεων. Αυξητική πορεία της όρεξης του παγίου κεφαλαίου λόγω και της εφαρμογής των επενδυτικών μέτρων, χαμηλό σχετικά το κόστος εισρωών, αλλά χαμηλά τα επίπεδα παγίου κεφαλαίου σε σχέση με την Ευρώπη, μικρός ο βαθμός οργάνωσης, μικρή δαπάνη για έρευνα, αναποτελεσματικό σύστημα μεταφοράς γνώσης και χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας. Για ένα δίκαιο εισόδημα λοιπόν προς τους γεωργούς, τελευταίος στόχος, υπάρχει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων γεωργών σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, σημαντικός ρόλος ανάμεσα στην ενισχύσεων ως δίκτυο προστασίας και σημαντική όμως η εξάρτηση του συζητολήματος από τις άμεσες ενισχύσεις, η οποία έχει σημασία πώς θα μοιραστούν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς στην Ελλάδα έχουν υψηλή ενίσχυση ανά εκτάριο και χαμηλή ενίσχυση ανά εκμετάλλευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.